Επικίνδυνη ηλεκτρική κλιμάκωση από ΑΚΑΡ. Απειλή με τουρκική αυτοάμυνα. Συνεχίζουν τα παιχνίδια προπαγάνδας με το γεωτρύπανο οι Τούρκοι. Δύο γυναικοκτονίες σε λίγες ώρες σοκάρουν το Πανελλήνιο. Απανωτές καταγγελίες για οικογενειακή βία έκανε το θύμα της Ακίνθου. Ξέσπασε η μάνα της 14χρονης στη Λέσβο, πως πλησίασε την κόρη της ο αστυνομικός που κατηγορείται για παιδεραστία. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, με τη Ράνια Τραγόμενη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέες απειλές κατά της χώρας μας εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα αυτοάμυνας για τα εξοπλισμένα νησιά του Αιγαίου. Την ανάγκη να εφαρμόσουν όλες οι χώρες το δίκαιο της θάλασσας, επεσήμανε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, που επισκέπτεται το Βιετνάμ και την Καμπότζη. Συμφωνήσαμε εμείς και το Βιετνάμ να έχουμε στενές διαβουλεύσεις για το δίκαιο της θάλασσας, να κατανοήσουμε τις θέσεις η μία χώρα της άλλης και να εργαστούμε μαζί για την εξέλιξη του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, αλλά και την εφαρμογή του στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Η χώρα μας στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο την ώρα που στην Άγκυρα ο Χουλουσί Ακάρ λέει ότι οι Έλληνες κάτι ετοιμάζουν με το να εξοπλίζονται συνέχεια, ενώ μας απειλεί ανοιχτά για τα νησιά του Αιγαίου. Η δημοτικότητα του Ερντογάν πάντως πέφτει όλο και περισσότερο και τα γκάλοπ τον εμφανίζουν να χάνει από όλους τους πιθανούς υποψηφίους που μπορεί να συναντήσει στην τελική μάχη των ερχόμενων εκλογών. Οι Τούρκοι έχουν εκνευριστεί από την πρόσφατη συμφωνία Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας για το υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων που θα συνδέει την Ευρώπη και την Ασία. Η εφημερίδα Μιλιέτ έχει τίτλο «Ένα καλώδιο που θα μπλέξει στη Μεσόγειο», ενώ γράφει ότι αν οι χώρες θέλουν να περάσουν καλώδια μέσα από την αποκλειστική οικονομική ζώνη που μπορεί να κηρύξει η Τουρκία στο μέλλον, πρέπει να τη ζητήσουν την άδεια. Σαφώς δεν πρέπει να ζητήσουμε την άδεια της Τουρκίας. Η Τουρκία θα επικαλείται αυτά τα οποία επικαλείται. Και άρα λοιπόν έχουμε άλλο ένα σημείο τριβής μέσα στη γενική διένεξη και στα πλαίσια του ψυχολογικού προς το παρόν πολέμου που γίνεται με την Τουρκία. Η Γαλλία πάντως συνεχίζει να δείχνει εμπράκτος τη στήριξή της στη χώρα μας. Η γαλλική φρεγάτα Provence έκανε ασκήσεις με δύο ελληνικά F-16 στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Καρπάθου. Διαστάσεις φιέστας προσδίδει ο Ταγίπ Ερντογάν στην έξοδο του γεωτρύπανου στη Μεσόγειο. Θα πραγματοποιηθεί ομιλία τον Αύγουστο, ημέρα έναρξης των γεωτρήσεων. Είναι η 9η Αυγούστου. Λάμπρο, έχεις όλες τις πληροφορίες. Και αρχικά να μας πεις πού είναι το γεωτρύπανο. Το Αμπντούλ Χαμίντ Χάν βρίσκεται ανοιχτά της Μερσίνας, στον κόλπο της Μερσίνας, στο λιμάνι Τασούτζου. Είναι 17 μίλια ανοιχτά. Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι παραμένει σχεδόν ακινητοποιημένο όλες αυτές τις ημέρες, κάνοντας τα δοκιμαστικά του εν πλώ. Να σου πω λοιπόν, Ράνια, αυτή ότι. Αυτή είναι και η διαδικασία που ακολουθείτε. Πρώτα είναι... κάνει τα δοκιμαστικά και μετά βγαίνει. Ακριβώς, θα κάνει τα δοκιμαστικά. Μιλάμε για ένα σκάφος 240 μέτρα που έχει μέσα 250 άτομα και όλα αυτά τα δοκιμαστικά έχουν σκοπό τι. Κοστίζει 300.000 ευρώ την ημέρα, που σημαίνει ότι δεν θέλουν να ρισκάρουν. Τώρα, όπως με ρώτησες, πού θα πάει και τι θα κάνει. Λοιπόν, υπάρχουν 6 πιθανά σημεία στα οποία ο Ταγίπ Ερντογάν θα το ανακοινώσει στις 9 Αυγούστου πού θα πάει. Το ένα από αυτά είναι είτε να βρίσκεται στην περιοχή, βλέπουμε εδώ πέρα στο χάρτη, ουσιαστικά στα κατεχόμενα. Το ένα σημείο είναι αυτό. Άρα μιλάμε για αυτήν εδώ την περιοχή. Πολύ σωστά. Αυτή είναι η περιοχή στα κατεχόμενα που εκεί έχει ήδη πάει το Roots Race και έχει κάνει έρευνες. Η άλλη περιοχή είναι να πάει στο οικόπεδο 6. Εκεί λοιπόν είναι η Total και η ΕΝΗ μαζί που κάνουν όλες τις έρευνες. Και είναι νομίζω αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε ακριβώς είναι το 6 να πάει εκεί πέρα στην Πάφο δηλαδή απέναντι. Και η τρίτη περίπτωση που επίσης πήγε το Roots Race και έκανε τις έρευνές του είναι να κινηθεί νότια προς το Καστελόριζο και κάτω. Σε μια περιοχή που βεβαίως δεν έχει δικαιώματα ερευνών η Τουρκία, έχουμε εμείς. Αλλά είναι σίγουρο ότι θα έχει ένα στολίσκο γύρω του αυτό το υπερσύγχρονο ταχύπλοιο. Αυτά λοιπόν είναι τα πιθανά σενάρια. Θα δούμε τι θα συμβεί. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες, Λάμπρο Δεμερτζή.